με γεωγραφικό ή άλλο προσδιορισμό, έναντι όλων. Το λέω αυτό το έναντι όλων, κομμάτι... γιατί έχει μια μεγάλη σημασία. Το ονοματολογικό. Αυτό είναι το ονοματολογικό. Ο Νίκος Κοτζίας προχώρησε ακόμα παραπάνω, είπε ορισμένα πράγματα σε σχέση με το αν θα είναι σλάβικα ή αν θα είναι. Εκεί όμως διευκρίνησε ότι η μακεδονική γλώσσα την έχουμε δώσει. Άρα δεν το παλεύουμε το θέμα της μακεδονικής γλώσσας. Εδώ υπάρχουν δύο ζητήματα, τα οποία θέλω να είμαι. Μακεδονική γλώσσα, κατά δική μου την άποψη, δεν υπάρχει. Υπάρχει ένα ιδίωμα, μια διάλεκτος, η οποία μιλιόταν σε αυτή την περιοχή και σε όλη, όχι σε όλη τη Μακεδονία. Τι εννοώ, δηλαδή στην περιοχή της Καβάλας, για παράδειγμα. Μακεδονία, εκτός αν θεωρούμε ότι μόνο η περιοχή της Φλόρινας ή της Πέλας είναι τοπική Μακεδονία. Τοπική διάλεκτος είναι η κρατική μου τη γνώμη, πρόκειται για μια τοπική διάλεκτος. Το αναγνωρίζουμε. Δεν μπορείς να αφαιρέσεις το δικαίωμα κάποιου να πει ότι αυτή η τοπική διάλεκτος, εμείς αυτό μιλάμε. Αλλά εγώ δεν θα την έλεγα. Όμως, δεν κύριε θα υπουργέ, την έλεγα. Μα, γλώσσα, το βασικό ζήτημα. Το βασικό ζήτημα δεν είναι, ας πούμε. Το βασικό ζήτημα είναι και που, αν θέλετε, γίνεται πάνω σε αυτό η διαπραγμάτευση, η λέξη μακεδονική. Αυτό είναι το κεντρικό ζήτημα και αυτό θα είναι ένα από τα ζητήματα τα οποία θα λύνει αυτή η συμφωνία. Από αυτά και, που κατάλαβα και εγώ, και πείτε μου εσείς ποια εικόνα έχετε, θα ακολουθηθεί μια λογική Τουρκίας. Δηλαδή, όπως ήταν τα βήματα με τα κεφάλαια της Τουρκίας για την ενταξιακή της πορεία, δηλαδή ουσιαστικά θα είναι μια συμφωνία, αν καταλήξουμε τέλος πάντων, στη σύνθετη ονομασία και στο υπόλοιπο πακέτο των αλυτρωτικών, όπου θα ψηφιστούν από τα δύο κοινοβούλια και από την επόμενη μέρα θα υπάρξει ένας οδικός χάρτης, αλλά παράλληλα θα μπορεί ο γείτονας να μπει σε Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, να πάρει την πρόσκληση του ΝΑΤΟ και να ξεκινήσει ενταξιακές διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ σας λέω δύο πράγματα. Η ίδια η συμφωνία θα περιέχει και τη διαδικασία. Με την οποία το θα συζητάτε είναι, αυτό. Με την οποία ή θα περιμένουμε πρώτα να τα κάνουμε. Ακόμα είμαστε στην αρχή της διαπραγμάτευσης. Σήμερα έρχεται ο κύριος Νίμιτς για να συζητήσει με τον. Δεν θα έπρεπε να Νίκο, θεωρείτε. Αλλά σας λέω όμως, το εξής. Κύριε Υπουργέ, προϋπόθεση για να ενταχθεί όλα αυτά τα ζητήματα που βάζουμε στο τραπέζι. Αυτό, κατά τη δική μου τη γνώμη, είναι κομμάτι της αλαμοποίησης. Είναι κομμάτι της αλαμοποίησης. Ενώ πάμε σε μια ολοκληρωμένη συμφωνία και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε και νομίζω ότι γίνεται και από την πλευρά της κυβέρνησης του ΖΑΕΦ είναι να υπάρξουν, να οικοδομηθούν μέτρα εμπιστοσύνης και να υπάρχει μια ειλικρίνεια. Γιατί ξέρω τη συζήτηση και αν γίνει αυτό και κάνουν μετά αυτό. Πίσω, μερικοί, ναι, δηλαδή, μερικοί μιλάνε λες και κάθε κράτος. Μερικοί μιλάνε για κάθε κράτος λες και ας πούμε το να αλλάζει το σύνταγμά σου είναι κάθε φορά ιστορία ενός μήνα. Μην δούμε τη δική μας δηλαδή, ιστορία για να αλλάξουμε το Σύνταγμα πόσες φορές έχουμε προσπαθήσει και πώς το έχουμε αλλάξει που δεν έχουμε ολοκληρώσει λοιπόν, ποτέ. Λέω, ας πούμε, ξέρω, όχι, επειδή βλέπω καμιά φορά στα σχόλια, στα site κτλ. Που γράφουν κάποιοι, ναι, αλλά μπορούν να μας αλλάξουν το Σύνταγμα τώρα για να μπουν στο ΝΑΤΟ και μετά να το ξαναλλάξουν. Όχι, αυτό εντάξει, αλλά μπορούν να υποσχεθούν ότι θα το αλλάξουν, να μπουν στο ΝΑΤΟ και τελικά να μην. Συμβαίνει το εξής. Να μην λέω κι εγώ ότι 140 χώρες κτλ. Και το ένα και το άλλο. Ένα πράγμα που διακυβεύεται σε σχέση με τον ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση τελικά είναι να υπάρχει διπλή ονομασία. Τελικά είναι να υπάρχει διπλή ονομασία και να μπουν σε τέτοιους οργανισμούς ως φύρων. Αλλά από το γεγονός ότι εμείς είμαστε και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούμε να πείθουμε, αλλά, να μην πει, αλλά ως ένα ορισμένο σημείο. Το είπε ωραία ο Νίκος Κοτζίας εχθές. Δεν μπορεί το Υπουργείο Εξωτερικών από το πρωί μέχρι το μεσημέρι να ασχολείται για να πείθει γιατί βάζουμε το ένα θέμα, γιατί βάζουμε το άλλο θέμα. Και σκεφτείτε το εξής, συζητάμε ας πούμε ξέρω εγώ στο ΝΑΤΟ με τους Αμερικάνους, έθνος 200 χρόνων, 250 χρόνων. Και πάει λέγοντας, καταλαβαίνετε. Κύριε Υπουργέ τώρα, για να το κλείσουμε αυτό, υπάρχει θέμα καμένου από την αντιπολίτευση. Σας λένε ότι κοιτάξτε, δεν μπορεί ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, το παιδί και ο κ. Κακλαμάνης νωρίτερα, δεν μπορεί να υπάρχει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο οποίος και θα είναι ο εκπρόσωπος της Ελλάδας μέσα στο ΝΑΤΟ, να διαφωνεί με τη σύνθετη ονομασία που καταθέτεται ως πρόταση, και αν αυτό ολοκληρωθεί πια και γίνει όντως μια συμφωνία, πώς μπορεί να μείνει ο κύριος Καμένος στην κυβέρνηση. Προσέξτε τι είπατε και το είπατε σωστά. Υπάρχει θέμα καμένο από την αντιπολίτευση. Ναι. Έτσι, αυτό δεν ορίζει ένα τακτικισμό. Δεν λέω για εσάς. Ναι. Από τη μεριά της αντιπολίτευσης. Ναι. Εσείς δεν εντοπίζετε. Λέω λοιπόν το εξής. Λέω το εξής. Η Ανέλ και ο Καμένος ήταν ευθύς και ειλικρινής από την πρώτη στιγμή και το επανέλαβε και χτες. Έχει μια συγκεκριμένη θέση, στην οποία εμείς, σαν ΣΥΡΙΖΑ, διαφωνούμε.
Εμείς έχουμε διαφορετική θέση. Ναι, σε ένα τέτοιο θέμα όμως, κύριε Βίτσα, και δεν δημιουργεί προβλήματα. Λέει από εκεί και πέρα ότι όμως εμείς έχουμε, ας το πω έτσι, δώσει τα χέρια πάνω σε ένα συμβόλαιο και με ένα συγκεκριμένο στόχο. Θα προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Μήπως για την καρέκλα της εξουσίας. Θα εκδηλώσουμε. Μένετε. Μήπως για την καρέκλα της εξουσίας είναι αυτή η συμφωνία. Μένουμε και θα επαναδιεκδικήσουμε να μείνουμε στην διακυβέρνηση για να βγάλουμε τη χώρα από την δύσκολη κατάσταση στην οποία περιήλθε με τις μνημονιακές επιλογές, να την οδηγήσουμε με σχέδιο στην ανάπτυξη και σε ένα σταθερό μέλλον και να λύσουμε ζητήματα τα οποία έχουν με μία έννοια κακοφορμήσει. Επομένως, κύριε Υπουργέ, εφόσον δεν είναι ζήτημα η διαφωνία των δύο κυβερνητικών εταίρων στο θέμα. Ζήτημα αυτό... είναι, με συγχωρείτε, να μην τα μπερδέψουμε. Mm-hmm. Ζήτημα είναι. Αλλά είναι ζήτημα το οποίο συζητάμε, το γνωρίζουμε. Άλλοι όμως, ενώ ο Καμένος έχει αυτή τη θέση που έχει, έτσι, άλλοι ξαφνικά απέκτησαν μη θέση. Η Νέα Δημοκρατία εννοώ. Ναι, αυτό, δηλαδή το γεγονός ότι τη μία μέρα δεν είναι θέμα κριτικής. Όχι, θέλω να καταλάβω αντιμετωπίστε το σαν είναι συζήτηση. Το ίδιο πρόβλημα η διαφωνία μέσα στην κυβέρνηση και οι διαφορετικές απόψεις η διαφωνία μέσα στη Νέα Δημοκρατία. Γιατί εδώ δεν ίδια, έχουμε. Μα, αυτό που εγώ τοποθετώ δεν είναι ότι είναι πρόβλημα ποτέ οι διαφορετικές απόψεις. Και πολύ περισσότερο δεν εμπλέκομαι στη Νέα Δημοκρατία, στο εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ σε αυτό που λέω ότι δεν έχει το μέτρο της πατριωτικής ευθύνης είναι ότι κάποια στιγμή δεν έχεις καν ψελίσει θέση. Και πας πίσω από τις θέσεις, όταν λέω πίσω ή μπροστά δεν με ενδιαφέρει, τις οποίες μέχρι πριν λίγα χρόνια τις θεωρούσες εθνική γραμμή, κόκκινη γραμμή. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Δεν ξέρω αν έχει ή δεν έχει στρατηγική. Κατά τη γνώμη μου, έχει τη στρατηγική το του τίποτα σκοπό, και του κυβερνητισμού. Δηλαδή. Του τίποτα και του κυβερνητισμού. Για το ίδιο όμως κατηγορεί και η αντιπολίτευση στη στάση του κυρίου Καμένου. Εδώ έχουμε ένα ζήτημα, πώς να το πει κανένας, διεθνικό θα το έλεγα εγώ και εθνικό συγχρόνως. Mm-hmm. Και πάνω σε αυτό οφείλεις να πεις έστω με αστερίσκους, έστω με το γεγονός θα δω τη συμφωνία και μετά θα καταλήξω πλήρως, ποια είναι η θέση σου. Αυτό δεν κάνανε μια σειρά άλλα κόμματα. Θετικά και αρνητικά. Με τα συλλαλητήρια είναι ακροδεξιοί, είναι γραφικοί, λαμβάνεται υπόψη αν την Κυριακή κατέβει ένα εκατομμύριο κόσμος και πει εμείς δεν θέλουμε. Όλα λαμβάνονται υπόψη. Αυτό δεν επηρεάζει την πολιτική σας. Σας λέω το εξής. Όλα λαμβάνονται υπόψη. Το γεγονός ότι λαμβάνεις κάτι υπόψη δεν σημαίνει ότι θα συμφωνήσεις με αυτό που λαμβάνεις υπόψη. Άρα πώς το λαμβάνεις υπόψη. Λέω λοιπόν τώρα με τα συλλαλητήρια ότι τον τόνο τον δίνει μια, ας την ονομάσω, εθνικιστική ιδεολογία. Mm-hmm. Τον τόνο σε αυτό. Δεν αμφισβητώ το γεγονός ότι σε αυτά τα συλλαλητήρια στη Θεσσαλονίκη, αυτό έχουμε δει, γιατί ξέρετε, αρχίζουμε και μιλάμε για... Ναι, υπήρχαν και άνθρωποι, οι οποίοι, ξέρετε, όταν συζητάς πια για την ιστορία, όταν αρχίζεις και μπερδεύεις το ρεαλισμό με τις ρίζες, τη γεωγραφία με την ιστορία, η εμπειρία της Ελλάδας λέει ότι μόνο κακά πράγματα μπορούν να συμβούν. Δηλαδή, πάρτε το σύνθημα. Η Μακεδονία είναι ελληνική. Mm-hmm. Μάλιστα. Η ελληνική Μακεδονία είναι ελληνική. Υπάρχει κανένας που διαφωνεί σε αυτό το πράγμα? Όχι. Γεωγραφικά. Γεωγραφικά. Είναι, ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν από ελληνικό φύλο. Δεν υπάρχει μακεδονικό έθνος. Υπάρχει κανένας που διαφωνεί σε αυτό το πράγμα? Οι Μακεδόνες ήταν στα αρχαία χρόνια ελληνικό φύλο, ξεκάθαρα πράγματα. Όταν αρχίζεις όμως και φέρνεις το θυμικό μπροστά, μερικές φορές δεν μπορείς να δεις καθαρά. Μάλιστα. Τώρα, οι ίδιοι που θα πάρουν μέρος στο συλλαλητήριο θα βρεθούν μπροστά στην ανάγκη να αντιμετωπίσουν εθνικιστικές αλλά και υπερακροδεξιές κορώνες. Άρα δεν συμμετέχουν για να μην καπελωθούν από τέτοιες κορώνες. Δεν ξέρω, εγώ λέω για αυτούς που θα συμμετάσχουν. Δεν λέω αυτούς που θα συμμετάσχουν. Εγώ δεν πρόκειται να συμμετάσχω. Και για τους πολίτες, όχι για τους πολιτικούς. Εγώ δεν πρόκειται να συμμετάσχω και πώς να σας το πω. Θεωρώ ότι τέτοιου είδους συλλαλητήρια, γιατί άκουσα και την αντίθετη φωνή και μερικές φορές και από αριστερή σκοπιά ή από αριστερούς, εγώ θεωρώ ότι δεν βοηθούν. Δεν βοηθούν. Και σκεφτείτε τώρα να αρχίσουμε συλλαλητήρια εμείς, συλλαλητήρια οι εθνικιστές
Σκοπιανοί, να διαμορφωθεί ένα επικοινωνιακό πολεμικό κλίμα και να προσπαθούμε να βρούμε λύση. Δεν βοηθάνε αυτά. Μάλιστα. Πάντως είμαστε στην αρχή της διαπραγμάτευσης. Ο κ. Νίμιτς είναι εδώ. Θα δούμε και στην πορεία πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η διαδικασία. Εγώ ξαναλέω, έχουμε ένα παράθυρο ευκαιρίας. Θα το αξιοποιήσουμε ή δεν θα το αξιοποιήσουμε από κοινού. Και όταν λέω θα το αξιοποιήσουμε, γιατί δεν είναι, ας πούμε, ας το πω αλλιώς, δεν είναι διεθνισμός να λες ότι πάντα οι άλλοι έχουν δίκιο και εσύ έχεις άδικο. Διδάγματα, έτσι, δεν είναι αυτό το πράγμα. Διδάγματα από το βιβλίο που θα παρουσιάσετε σήμερα, Φόρος Τιμής στην Ελλάδα, 1940-44. Μπορούμε να πάρουμε για το σήμερα. Να πω δύο πραγματάκια για το βιβλίο. Είναι επανέκδοση μιας συλλογής από την πλευρά του Γάλλου φιλέλληνα, αλλά στην ουσία Έλληνα Μιλιέξ. Πραγμάτων που έχουν πει Γάλλοι φιλόσοφοι, οι άνθρωποι του πνευματικού κόσμου αλλά και του πολιτικού κόσμου για την Ελλάδα, ιδιαίτερα στην περίοδο 40-44, και που θα έλεγα δίνουν στην Ελλάδα την οφειλόμενη από την ανθρωπότητα αξία και τιμή. Αυτό έχει επανεκδοθεί με νέα, θα έλεγε κανένας, επιμέλεια των κειμένων. Το ξαναεκδίδουμε, βάλαμε μέσα και τα έργα τέχνης τα οποία χάρισε ο Μιλιέξ γνωστών Γάλλων πνευματικών ανθρώπων και ζωγράφων. Θέλω να θυμίσω ότι είχε κάνει, πέρα από την πολύ καλή φιλελληνική του δουλειά, είχε φέρει ένα πλοίο και είχε πάρει το 1945 κατά κύριο λόγο φοιτητές, οι οποίοι διώκονταν εκείνο τον καιρό από την πολιτική κατάσταση που είχε επικρατήσει στη χώρα και τους είχε μεταφέρει στη Γαλλία και τους έσωσε. Πολλοί από αυτούς επέστρεψαν, αλλά και αυτοί που δεν επέστρεψαν έδωσαν μια όθηση της πνευματικότητας και στην παγκόσμια επιστήμη. Και νομίζω είναι η απόδειξη, και αυτό το βιβλίο το αποδεικνύει, ότι όταν το γαλλικό πνεύμα, η γαλλική φιλοσοφία συναντήθηκε με το ελληνικό πνεύμα, μας προέκυψε ο διαφωτισμός, μια ανθρώπινη επανάσταση και ανάταση που έχει να κάνει και με την Γαλλική Επανάσταση και με την Ελληνική Επανάσταση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Λοιπόν, και έφτασε η ώρα εμείς να φύγουμε. Να αποχωρήσουμε για σήμερα μόνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6:05 με πρώτη είδηση στην Αρτένα. Καλή σας ημέρα και προσοχή στους δρόμους. Μην το ξεχνάμε αυτό. Η Ευρώπη παίρνει το όπλο της.